άλλη ώρα ή και μέρα σκέφτονται οι αρμόδιοι να χτυπήσουν το πρώτο κουδούνι για τα πρωτάκια για να μπορούν οι γονείς να τα συνοδέψουν χωρίς να δημιουργηθεί συνωστισμός. Θα ήταν πιο φρόνιμο είτε να γίνει κάποια άλλη ώρα είτε κάποια άλλη μέρα όσον αφορά τα πρωτάκια, με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται τις πρώτες ώρες τους γονείς τους. Τα πρακτικά θέματα που ταλανίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα για την ομαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες ακόμα να απαντηθούν. Ναι σε χρήση προσωπίδας και όχι μάσκας μόνο όταν υπάρχει ανάγκη για χυλανάγνωση, λέει η Δόκτωρ Πανά. Και οι καθηγητές μπορεί να αποτελούν ασυμπτωματικούς φορείς, θα μιλάνε σε ένα κλειστό χώρο για πολλή ώρα και όπως καταλαβαίνετε οφείλει να φοράει τη μάσκα του. Την Παρασκευή όλοι οι αρμόδιοι σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Παιδείας και στην παρουσία της κυρίας Πανά θα καταλήξουν στις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί από την Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Η ΨΕΜ με επιστολή στον Υπουργό προτείνει 15 μαθητές ανά τμήμα, πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού και καθαριστών ώστε να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάνσεις έγκαιρα. Δεν μπορούν να οργανωθούν τα σχολεία όταν οι εκπαιδευτικοί είναι διακοπές, απαντά ο Υπουργός Παιδείας στις επικρίσεις που δέχεται. Δεν αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς ούτε να μετρήσουν τάξεις, ούτε να μετρήσουν θρανία. Απλό. Προτού οι εκπαιδευτικοί πάνε στα σχολεία το 15 Αύγουστο, δεν υπήρχε περίπτωση να οργανωθούν τα σχολεία. Για να οργανωθούν τα σχολεία χρειάζονται ψυχή. Χρειάζονται τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να περιοριστούν στα καθήκοντά τους. Το Υπουργείο Παιδείας όλο το μήνα Αύγουστο, όταν οι εκπαιδευτικοί ήταν με άδεια διακοπών, κατέγραψε λεπτομερώς όλες τις ανάγκες σε όλα τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που μόνοι τους μου λέτε ότι κάνουν τη δουλειά της σχολικής εφορίας, θα πρέπει να περιοριστούν στα καθήκοντά τους. Έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, κανείς δεν τους ζήτησε να μετακινούν θρανία. Σήμερα παραγγέλθηκαν και τα συμπληρωματικά διαχωριστικά για τα θρανία για όπου χρειαστούν με την ευχή να παραδοθούν μέχρι το Σάββατο.